Αυτό εδώ τι είναι ουσία. Τη Μάρθα. Περίμενε Μάρθα. Εσύ ξέρεις τα διαβάζει. Δεν ξέρεις. Μπράβο. Για διάβασε εδώ, δυνατά. Η Λευτεριά Βασίλειο και η Παντριά Καδένα διάλεξε αγαπημένη μου από τα δύο το ένα. Ένα έθιμο που κρατά από την αρχαιότητα αναβίωσε στον οικισμό της Κύρκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, ανήμερα της 23ης Ιουνίου, ο Κλείδωνας, σύμφωνα με τον οποίο στις άγαμες κοπέλες εμφανίζεται η ταυτότητα του μελλοντικού του συζύγου, ξαναζωντάνεψε από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού. Ο πολιτιστικός σύλλογος Κύρκης προσπαθεί να διατηρήσει όσο περισσότερο μπορεί τα έθιμα με τα οποία μεγαλώσαμε εμείς, τα βρήκαμε από τους γονείς μας και από τους παππούδες μας. Το έθιμο το Κλείδωνα, παρόλο που θεωρείται ένα έθιμο ιδωλολατρικό, γινόταν ακόμη μέχρι και στο Βυζάντιο. Για πολλά χρόνια χάθηκε, αλλά σήμερα επανέρχεται σε κάποιους πολιτιστικούς συλλόγους και δημιουργούμε μία εκδήλωση έτσι ώστε να μαζέψουμε τον κόσμο και να μην ξεχαστεί αυτό το έθιμο. Πρόκειται για ένα λαϊκό έθιμο το οποίο σε διάφορες παραλλαγές αποτέλεσε γεγονός στην αρχαιότητα αλλά και κατά τις περιόδους του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας. Ένα έθιμο το οποίο μέχρι και σήμερα επιβιώνει σε οικισμού σε όλη τη χώρα. Το έθιμο του Κλείδωνα επίσης περιλαμβάνει και το άναμα της φωτιάς. Ανάβουμε τη φωτιά έξω, θα την πηδήξουν τα παιδιά και οι νέες κοπέλες συνήθως. Σε αυτή τη φωτιά καίμε ακόμη και τα μαγιάτικα στεφάνια. Είναι το τελευταίο μέρος του εθίμου που έχουμε δημιουργήσει και που οργανώνουμε εδώ στο Σύλλογο. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κύρκης μίλησε για την τελετουργία του εθίμου, εστιάζοντας στα βήματα και στις δράσεις του που περιλαμβάνουν αμιγώς τα παιδιά και τις άγαμες κοπέλες. Μικρά παιδιά, συνήθως κάποτε γινόταν από κοπέλες ελεύθερες, μεταφέρουν το νερό, αμύλητο νερό. Μέσα σε αυτό, όπως είδατε, ρίξαμε δαχτυλίδια και κοσμήματα από γυναίκες και διαβάσαμε ένα ποιηματάκι έτσι για να δούμε τι μέλη στην τύχη της κάθε μιας. Εμείς κάνουμε αυτό το έθιμο περισσότερο, μπορεί να μην έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους, αλλά έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μία εκδήλωση και να την διατηρήσουμε. Έλα, Βαγγέλη! Μπράβο, Βαγγέλη! Μπράβο! Ευκαιρίας δοθήσεις, η πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε και στη γιορτή Μιλίνας Γκάιντας για το τρέχον έτος. Ο εορτασμός της αποτελεί θεσμό για τον οικισμό, στο πλαίσιο του οποίου ζωντανεύει και γεμίζει με κόσμο που μαθαίνει για την ιστορία και τις δράσεις που διοργανώνονται σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την 29η συναπτή χρονιά εορτασμού της. Φέτος, το καλοκαίρι, στις 18 Αυγούστου, θα κάνουμε τη γιορτή της Μιλίνας. Ένα έθιμο που το ξέρει ο περισσότερος κόσμος βέβαια και γίνεται κάθε καλοκαίρι, Κυριακή 18 Αυγούστου, γιορτή της Μιλίνας. Σας καλούμε όλους να είστε εκεί και να είστε μαζί μας.